Ονομάζομαι με Οικονομόπουλος Κώστας, εκλεγμένος με την Πασπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας στο Φοιτητικό Σύλλογο Σχολής Δίκης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πραγματοποιούμε σήμερα αυτή τη συμβολική κινητοποίηση για να δείξουμε ότι όλοι οι φοιτητές, οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί της χώρας αναδιωνόμαστε σε αυτό το παράδειγμα νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω πανδημίας. Δεν είναι μόνο θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικής. Δεν γίνεται εν μέσω πανδημίας να φέρουν τέτοια νομοσχέδια που αλλάζει τις ζωές των μαθητών και των φοιτητών. Δεν γίνεται εν μέσω πανδημίας να μας βάζουν όρια σπουδών, να μας απειλούν με διαγραφές και όσοι αγωνιζόμαστε να ερχόμαστε αντιμέτωποι με πειθαρχικές διώξεις. Εδώ και τώρα να αποσυρθεί ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, εδώ και τώρα να δοθούν 30 εκατομμύρια, τα 30 εκατομμύρια που ήταν να δοθούν για την αστυνομία στα πανεπιστήμια, να δοθούν τώρα για προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών και προσωπικού, μέλη ΔΕΠ, εδώ και τώρα να παρθούν μέτρα έτσι ώστε να γυρίσουμε όλοι οι φοιτητές με ασφάλεια στα πανεπιστήμια μας, γιατί δεν γίνεται εδώ και ένα χρόνο να λείπουμε από τα έδρανά μας. Η πλειοψηφία των φοιτητών και ειδικά τα πρώτα δύο έτη δεν έχουν γνωρίσει πώς είναι ένα έδρανο και παρακολουθούμε από την αρχή της εκπαιδευτής από την προηγούμενη χρονιά, είμαστε με τηλεκπαίδευση. Εδώ και τώρα να αποσυρθεί ο νόμος και να παρθούν μέτρα για όλους τους φοιτητές και τους μαθητές. Ποια είναι η άποψή σας για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια? Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, είναι ότι ουσιαστικά φταίνε οι μαθητές ότι γράφουν κάτω από τη βάση. Ουσιαστικά είναι πρόβλημα του συστήματος παιδείας. Γιατί δεν γίνεται οι μαθητές της τρίτης ηλικίου να έχουν μετατραπεί σε ένα... οι πανελλαδικές εξετάσεις να έχουν μετατραπεί σε μία αρένα για το ποιος μαθητής θα γράψει τα περισσότερα μόρια. Και ειδικά τώρα με την ελάχιστη βάση εισαγωγής αλλά και με το μηχανογραφικό, ουσιαστικά οι μαθητές θα παίζουν λότο και τζόκερ για το ποιες σχολές θα πρέπει να επιλέξουν και ποιες όχι. Και ουσιαστικά η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα δημιουργήσει προβλήματα, ειδικά και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στα πανεπιστήμια της περιφέρειας, καθώς πρώτα θα συμπληρώνονται οι σχολές που ανήκουν στις μεγάλες πόλεις και συνέχεια στην περιφέρεια. Δηλαδή ουσιαστικά πάνε για κλείσιμο, στοχευμένα, τα πανεπιστήμια της χώρας που ανήκουν στις περιφέρειες. Αυτή τη στιγμή ποιοι είστε εδώ, γιατί έχετε mail από διάφορους. Ορίστε. Αυτή τη στιγμή ποιοι είστε εδώ. Εδώ πραγματοποιείται συμβολική κινητοποίηση από την Επιτροπή Φοιτητών Μεσσηνίας και από το Φοιτητικό Σύλλογο Καλαμάτας. Οπότε είναι Φοιτητική Σύλλογη του Πανεπιστημίου και... Του Πανεπιστημίου, ναι, και Επιτροπή Φοιτητών Μεσσηνίας. Να σε ρωτήσω, δεν είναι αναγκαία, θεωρείτε, μάλλον πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα παραβατικότητας? Δεν υπάρχουν σίγουρα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αλλά υπάρχουν όμως άλλα πανεπιστήμια όπως το Οικονομικό της Αθήνας, όπως το Αριστοτέλειο. Τα περιστατικά της ανομίας δεν είναι θέμα πανεπιστημίου, είναι θέμα ολόκληρης κοινωνίας. Για παράδειγμα, στο ΟΠΑ και σε άλλα πανεπιστήμια που υπάρχει αυτή η παραβατικότητα, ας πούμε, για παράδειγμα των ναρκωτικών, θα μπορούσε, άμα ήθελε η αστυνομία και το κράτος, να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη έξω από τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρξει έλεγχος στις πιάτσες των ναρκωτικών, που είναι υπαρκτά προβλήματα. Αλλά αυτό που φέρνουν τώρα με την αστυνομία, ουσιαστικά στο όνομα της παραβατικότητας, είναι να μας φημώσουν. Ο προεπιλακισμός του Μπρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου είναι καταδικαστέως. Ήταν συγκεκριμένη πράξη από συγκεκριμένα άτομα που δεν ανήκουν στο φοιτητικό κίνημα, γιατί για παράδειγμα, γίνεται όλη αυτή η διαδικασία τώρα και από τα προηγούμενα νομοσχέδια που έχει περάσει το Πανεπιστήμιο και τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Έγινε ο προπυλακισμός του Πρίτανη, που ουσιαστικά ήταν ένα όπλο στη φαρέτρα του Υπουργείου Παιδείας για να πούνε παιδιά εδώ και τώρα πρέπει να πει αστυνομία. Αυτές οι ομάδες δεν ανήκουν στο φοιτητικό κίνημα, δεν ανήκουν στα πανεπιστήμια και εννοείται ότι είναι καταδικαστές. Τα πάντα ξεκινάνε από τη βάση και η παιδεία παρέχει το κράτος. Κάτι μειώνεται. Και ειδικά τώρα με το νέο νομοσχέδιο, με την εξελική του, θα συμβούν ακόμα περισσότερο. Τριάντα εκατομμύρια για ανοιχτές σχολές, όχι αστυνομία στις σχολές μας και διαγραφές.
κατά εκατομμύρια για ανοιχτές σχολές, όχι για στη